Μάλιστα, είπε χθες ο Πρωθυπουργός, και θα ζητήσω ένα σχόλιο σας. Θα κάνετε προσλήψεις το 2018 στο δημόσιο, ή για να το πω και αλλιώς, το δημόσιο χρειάζεται προσλήψεις? Προσέξτε, γιατί σύμφωνα με την παρουσίαση που είδατε χθες, διαπιστώνεται από τα στοιχεία που δόθηκαν, και δεν είναι δικά μας στοιχεία, είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τελική ανάλυση, ότι καταρχάς ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων δεν είναι τόσο ιδιαίτερα ψηλό στη χώρα και ότι είμαστε κάτω από τον μέσο όρο του ΟΣΑ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι επειδή συμβαίνει αυτό πρέπει να γίνουν μαζικές προσλήψεις. Αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι έχουμε βρεθεί σε ένα τέτοιο σημείο που σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν κενά. Αυτά τα κενά τα παρατηρούμε, τα βλέπουμε, και αυτά τα κενά πρέπει να καλυφθούν. Προσλήψεις γίνονται σύμφωνα με τα όσα έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Υπήρχε σχέση 1:7 και θυμάμαι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα, είχαμε και αριθμό προσλήψεων. Από εκεί και πέρα βέβαια καταλαβαίνετε υπάρχουν συντάξεις, ο κόσμος φεύγει, πρέπει αυτός ο κόσμος να καλύπτεται. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι οι προσλήψεις, το ζητούμενο είναι μια ορθολογική οργάνωση της δουλειάς του κόσμου που βρίσκεται εκεί. Άρα, μισό λεπτάκι. Μιλάμε τώρα, κύριε Μάρδα, να το πούμε ξεκάθαρα, γιατί πριν είχαμε εκπροσώπους των δασκάλων. Μας έλεγαν ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Για παράδειγμα, σε λίγες μέρες ξεκινάνε τα σχολεία και πάλι θα το βγάλουμε με αναπληρωτές, από ό,τι φαίνεται, τη χρονιά. Θα γίνουν νέες προσλήψεις ή θα γίνει ανακατανομή του προσωπικού σε όλους τους τομείς? Ανακατανομή του προσωπικού σε όλους τους τομείς εκ των πραγμάτων θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έχουμε ένα πρόγραμμα, συνεργαζόμαστε με τους Γάλλους. Είναι εύλογο, οι Γάλλοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο της δημόσιας διοίκησης, δεν είναι τυχαία δηλαδή η επιλογή των Γάλλων. Ως εκ τούτου θα προταθεί ένα σύνολο λύσεων με τη βοήθεια των οποίων θα βελτιστοποιηθεί η απόδοση των υφισταμένων υπαλλήλων και θα οργανωθούν διαφορετικά υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι όπου χρειάζεται κάπου να μετακινηθεί κάποιος, θα μετακινηθεί που πλεονάζει, και εκεί που υπάρχουν ελλείψεις, αυτές οι ελλείψεις πρέπει να καλυφθούν. Μήπως εν ώψη της δεύτερα προσπαθείτε, επειδή δεν μπορείτε να τάξετε μειώσεις φόρων, δημιουργείτε μια νέα θετική ατζέντα και βάλαμε στην κουβέντα, κύριε Μάρδα, τώρα τις προσλήψεις? Μην το βλέπετε έτσι, γιατί το τι θα γίνει φέτος στην περίπτωση που υπάρχουν υπεραποδόσεις στον προϋπολογισμό, αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί. Πέρσι είδατε, δόθηκαν πέρσι, οι επιλογές είναι δύο όταν έχουμε υπεραποδόσεις. Ή αυξάνουμε τις δαπάνες ή μειώνουμε τους φόρους. Δεν υπάρχει παγκοσμίως, δηλαδή δεν υπάρχει άλλη λύση. Πέρσι, όπως είδατε, δόθηκαν χρήματα στους συνταξιούχους. Φέτος με τις υπεραποδόσεις θα δούμε... Ένα επίδομα. Ένα επίδομα. Αυτό που μπορούσε να δοθεί. Άρα μπορεί να ξαναγίνει, λέτε αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχουν υπεραποδόσεις, υπάρχει μηχανισμός σύμφωνα με τον οποίο αυτά τα χρήματα ή θα οδηγηθούν σε αύξηση των δαπανών με την έννοια κάτι το οποίο θα ενισχύσει τους χαμηλούς συνταξιούχους, ή θα οδηγηθούμε σε μία μείωση κάποιων φορολογικών βαρών. Ένα από τα δύο θα αποφασιστεί. Μείωση φορολογικών βαρών μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ή και τα δύο. Αυτή τη στιγμή, όταν λέμε μείωση φορολογικών βαρών, σημαίνει ότι ή μπορεί να υπάρχει μείωση κάποιων φορολογικών συντελεστών, ή μπορεί να υπάρχει κάποια μείωση κάποιων άλλων βαρών που συνδέονται με εξειδικευμένες εισφορές του πολίτη, όπως το ΕΦΙ ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά όλα αυτά όμως καταλαβαίνετε, σας δίνω θεωρητικά. Θεωρητικά, τι μπορεί να σημαίνει μία μείωση των βαρών. Υπάρχουν πάρα πολλά βάρη. Στην πράξη ενδιαφέρει τον πολίτη. Στην πράξη ο πολίτης θα το δει από τη στιγμή κατά την οποία προσδιοριστεί αυτή η υπεραπόδοση και δούμε πού θα κατευθυνθεί αυτή η υπεραπόδοση. Στην περίπτωση που υπάρξει αυτή η υπεραπόδοση, ο πολίτης αυτό που λέτε, τη φοροελάφρυνση για παράδειγμα, θα τη δει άμεσα στην τσέπη του? Αυτά τα χρήματα τα οποία θα περισσέψουν, να το πούμε έτσι, πρέπει να δοθούν, να επιστραφούν άμεσα στον πολίτη, όπως έγινε φέτος με τους συνταξιούχους. Μπορεί δηλαδή, μια περίπτωση λοιπόν να είναι κυρίως του έφυγε. Τελειώνοντας, όπως σας είπα, σας έφερα ένα παράδειγμα. Όπως σας είπα, όταν έχουμε μια υπεραπόδοση έχουμε δύο λύσεις. Μία λύση είναι ή αυξάνουμε παραδείγματος χάρη τη συντάξη με ένα επίδομα ή μειώνουμε τα φορολογικά βάρη. Στο σύνολο των φορολογικών βαρών έχουμε φόρους εισοδήματος και έχουμε ένα άλλο σύνολο φόρων. Ως εκ τούτου, ή το ένα ή το άλλο θα γίνει, ή θα υπάρχει ένας συνδυασμός αυτών των δύο. Ναι, απλώς επειδή ο ΕΜΦΙΑ για εσάς
τα προηγούμενα χρόνια ήταν κόκκινο πανί και θα τον καταργούσατε, φαντάζομαι ότι είναι στις πρώτες σας επιλογές. Είναι ένας φόρος ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι άδικος φόρος, είναι ένας φόρος ο οποίος πρέπει να αλλάξει και είναι ένας φόρος ο οποίος όταν υπάρχει μία υπεραπόδοση ικανοποιητική μπορεί να αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, σήμερα η Καθημερινή, κύριε Μάρδο, στο πρώτο της θέμα καταγράφει την άρνηση κάποιων υπουργών, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των δαπανών τους. Ο στόχος και πάλι εδώ είναι η εξοικονόμηση πολλών εκατομμυρίων. Πρέπει να το κάνουν οι υπουργοί ή δεν έχουν περιθώρια, κατά τη γνώμη σας? Προσέξτε τι γίνεται. Έτσι κι αλλιώς αξιολόγηση των δαπανών γίνεται. Έτσι κι αλλιώς δεν ξέρω, δεν διάβασα το ό,τι γράφει η εφημερίδα. Απλά και μόνο γνωρίζω από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πώς περπατάμε. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτή η αξιολόγηση των δαπανών. Έτσι κι αλλιώς εκεί όπου μπορούν να περικοπούν κάποιες δαπάνες, κόβονται. Να σας υπενθυμίσω ότι το πρόγραμμα της ανθρωπιστικής κρίσης στην πρώτη του φάση, τότε που ήταν το 2015, αυτό χρηματοδοτήθηκε από τους υφιστάμενους πόρους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κόψαμε δημόσιες δαπάνες από ένα σύνολο υπουργείων, από τις καταναλωτικές δαπάνες, από τις προμηθειές τους, όχι οι μισθολογικές δαπάνες, και μέσω αυτής της περικοπής βγάλαμε ένα πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, έτσι κι αλλιώς γίνεται ένας έλεγχος στον προϋπολογισμό. Υπάρχει ο απολογισμός. Όταν συντάσσεται ένας προϋπολογισμός, βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες μας, ποια είναι τα δεδομένα μας. Και εκ των πραγμάτων, ο επόμενος προϋπολογισμός είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης του προηγούμενου προϋπολογισμού. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα λίγο στις επενδύσεις, γιατί έχει ανοίξει πάλι αυτή η κουβέντα. Και να σας ρωτήσω, κύριε Μάρδα, αν η κυβέρνηση είναι φιλική τελικά στις επενδύσεις. Ελληνικός χρυσός και τόσες άλλες επενδύσεις έχουν παγώσει τόσο καιρό, γιατί έχουν βρει κυβερνητικά εμπόδια. Θεωρείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν υπουργοί στην κυβέρνηση που φρενάρουν τις επενδύσεις? Προσέξτε τι γίνεται. Άλλο τι ακούγεται, τι φημολογείται και άλλο τι γίνεται στην πράξη. Δεν έχει παγώσει το ελληνικό? Θα σας πω, όχι, προσέξτε, το ελληνικό αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα γραφειοκρατίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αν θέλετε να πάμε πιο πίσω, ποιος είναι η αιτία αυτών των προβλημάτων της γραφειοκρατίας? Δηλαδή, αν κάτι δεν περπατάει, σαφώς κάποιος μπορεί να μας πει, είστε 2,5 χρόνια, έπρεπε να το λύσετε. Αυτό το ακούμε. Γι' αυτό είναι η απάντηση είναι σε αυτό, ότι υπάρχει τέτοια σωρία προβλημάτων, που ο χρόνος το 24ωρο συχνά δεν φτάνει. Εγώ αντί για το ελληνικό θα σας φέρω άλλες τις οποίες ξεμπλοκάραμε. Υπήρχε μια επένδυση Atalanta Hills, νομίζω έχουμε αναφερθεί και άλλες φορές εδώ και τη γνωρίζω, γιατί είχαμε τότε στο Υπουργείο Εξωτερικών να αναλάβει μια πρωτοβουλία για να λυθεί το πρόβλημα και λύθηκε, η οποία περίμενε, παρακαλώ, 12 έτη. Εμείς δεν είμαστε 12 έτη στην κυβέρνηση. Και δεν είναι κάποια επένδυση η οποία είχε σχέση με χημικά ή με πλαστικά ή με ελαστικά που μολύνει το περιβάλλον. Είχε σχέση με τον τουρισμό. Οι φιλικές προς τις επενδύσεις κυβερνήσεις τι έκαναν τα 10 χρόνια που πέρασαν έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Πιστεύει ότι εμείς το λύσαμε. Για να λύνουμε προβλήματα. Βλέπουμε πολλές δηλώσεις και από πλευράς υπουργών και κυβερνητικών στελεχών που λένε ότι εμείς δεν πιστεύουμε σε αυτή την επένδυση. Μιλάμε για ξεπούλημα. Ναι, προσέξτε. Άλλο το ξεπούλημα, άλλο η επένδυση. Σαφώς οι όροι οι οποίοι έχουν σχέση με το ελληνικό δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Πριν 4 χρόνια δημοσίευσα το τι θα μπορούσε να γίνει στο ελληνικό. Είναι κακή η συμφωνία. Που θα απέφερε. Η συμφωνία δεν είναι σαφώς η καλύτερη. Σαφώς δεν είναι καλύτερη και αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί θα βρει κάποιος τις δημοσίευσεις τις παλαιότερες, οι οποίες πρότειναν μια άλλη λύση, σαφώς πιο επικερδέστερη, και θα μου πούνε δεν μπορεί να λες άλλα τότε, άλλα τώρα. Αλλά ήμασταν δέσμοι μια σύμβαση, την βελτιώσαμε τη σύμβαση. Προσέξτε, βελτιώθηκε η σύμβαση. Ό,τι μπορεί βελτιώνεται. Αλλά από εκεί πέρα όμως υπάρχουν κάποιοι όροι που δεν μπορούμε να τους παραβούμε. Πρέπει να προχωρήσει όμως η επένδυση. Η επένδυση θα περπατήσει το ελληνικό όπως και τόσες άλλες επενδύσεις. Και προσέξτε, γίνεται τη φιλικότητα στο περιβάλλον το επενδυτικό, έτσι που την ακούμε ότι δεν την έχουμε κτλ. Κάποιο να τη δει και λίγο στην πράξη. Δηλαδή, ας δούμε πώς πήγαν οι επενδύσεις από το 2012 και μετά και τις θεαματικές μειώσεις των επενδύσεων. Ας δούμε ποιος οδήγησε τη χώρα στην αποβιομηχάνηση αυτή που βρίσκεται. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις? Θεωρείτε όμως ότι όταν ένας επενδυτής ακούει αυτή τη στιγμή δημόσια υπουργούς να λένε εγώ δεν πιστεύω σε αυτή την επένδυση, θα έρθει? Προσέξτε. Εσείς αν ήσασταν επενδυτής, κύριε Μάρδα, θα ερχόσασταν? Οι επενδυτές καταρχάς δεν σκέφτονται όπως οι πολιτικοί ή όπως οι δημοσιογράφοι. Οι επενδυτές γνωρίζουν πολύ καλά ότι υπάρχει μια κυβερνητική πολιτική. Οι απόψεις των όποιων υπουργών εντάσσονται στον ευρύτερο διάλογο
που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής. Όταν υπάρχει μία απόφαση κυβερνητικού υπουργικού συμβουλίου με σκοπό το προχώρημα μιας επένδυσης, οι απόψεις όλων που εμπλουτίζουν αυτόν τον διάλογο δεν πάβει από το να είναι απλά απόψεις και τίποτα άλλο. Η προσέλκυση επενδύσεων δεν εξαρτάται από την κυβερνητική πολιτική. Σαφώς και από την κυβερνητική πολιτική. Δεν χαράσετε από ένα άτομο. Χαράσετε από ένα υπουργικό συμβούλιο. Δείτε τις επιδόσεις του 2017 σε επενδύσεις. Το τι έγινε το τρίμηνο ή το πεντάμηνο. Οι επιδόσεις είναι ικανοποιητικότητες, όχι σε σχέση με το 2016 και 2015, σε σχέση με το παρελθόν, πριν το 2014. Πάντως, εγώ κύριε Μάρτα, θέλω να έρθουμε, επειδή είναι Σεπτέμβρης και ο Σεπτέμβρης είναι πάρα πολύ δύσκολος μήνας από πλευράς φόρων και αυτοί που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή αυτό μόνο έχουν στο μυαλό τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν πραγματικά πριν να λάβετε την διακυβέρνηση της χώρας, ονειρευόσασταν αυτή την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που μας παρακολουθεί να ψάχνει να βρει μια ευνοϊκή ρύθμιση για να μπορέσει να αποπληρώσει ένα από τα πάρα πολλά που χρωστάει αυτή τη στιγμή. Όπως ξέρετε, όταν πριν τις εκλογές, κάθε κόμμα έχει ένα πρόγραμμα, έχει κάποιους στόχους. Αυτούς στόχους προσδιορίζει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Αυτοί οι στόχοι για να εκπληρωθούν χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται ένας προγραμματισμός και χρειάζεται ο προσδιορισμός των εμποδίων. Αν τα εμπόδια είναι ανυπέρβλητα, είναι εύλογο ότι υπάρχουν αποκλείσεις με αυτούς τους στόχους. Αυτό το οποίο ξεχνάει πάρα πολύς κόσμος είναι το εξής. Ότι όταν είχαμε πολύ μεγάλες αποκλίσεις από τους στόχους που είχαμε χαράξει με την Διεθνή Έκθεση του 2014, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, τότε η τότε κυβέρνηση κάλεσε τον κόσμο σε εκλογές και είπε ότι κοιτάξτε τι γίνεται, αυτά τάξαμε, αυτά μπορούμε να δώσουμε, έγινε ότι είναι το 2015, δεν υπάρχει λόγος να τα συζητήσουμε, αλλά έχουμε κάποιες αποκλίσεις. Ως εκ τούτου, μας θεωρείτε κατάλληλους να κυβερνήσουμε τη χώρα μέσω αυτών των αποκλείσεων? Έλα, και το Σεπτέμβριο του 2015 δεν τους είπατε ότι θα μειωθούν οι συντάξεις από το 2019, κύριε Μάρνα. Αυτό ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα. Και γιατί ήταν ξεκάθαρο? Γιατί τον Αύγουστο του 2015, 222 βουλευτές, από ό,τι θυμάμαι, ψήφισαν ένα πλαίσιο το οποίο ήταν απόλυτα σαφές για το τι θα γίνει. Όχι ότι συμφωνούμε, όχι ότι θεωρούμε ότι τα όσα γίνονται τώρα είναι τα καλύτερα δυνατά και σαφώς πρέπει να υπάρχει ελάφρυση των βαρών των πολιτών και εκεί πασχίζουμε. Έχουμε ξεχάσει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πια. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι ένας στόχος. Υπάρχει μια απόκληση. Προσέξτε, οι στόχοι είναι στόχοι βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι, μακροπρόθεσμοι. Αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχει μια απόκληση. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να διορθώσουμε αυτές τις αποκλίσεις. Βλέπετε, φέτος στον προϋπολογισμό υπήρχε περίπου 1 δις σύνολο δαπανών, οι οποίες είχαν σχέση με το κοινωνικό κράτος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ήσασταν στο Υπουργείο Οικονομικών και τα γνωρίζετε πολύ καλά. Αν αυτή τη στιγμή ήσασταν ακόμη εκεί, θα είχατε βρει μια λύση, κύριε Μάρδα, για παράδειγμα, με τον έμφυα στα ιδρύματα, όπως είδαμε πριν, 70.000 ευρώ έμφυα στο χαμόγελο του παιδιού, 200.000 στο ίδρυμα Χατζικώστα. Το θεωρείτε λογικό αυτό που συμβαίνει? Αυτό καταρχάς δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα. Όχι, είναι το έχουμε πει κάθε χρόνο. Αυτό το ξέρω, γιατί ενδεχομένως δημιουργείται στον κόσμο εντύπωση ότι ήρθαμε και επιβάλαμε αυτά τα πράγματα. Ποτέ δεν απειλάγησαν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί. Ναι, αλλά προσέξτε, όλα αυτά τα θέματα συζητούνται και εκεί όπου μπορεί να γίνει κάτι γίνεται. Το θεωρείτε λογικό? Προσέξτε, με την έννοια λογικό. Λογικό σαφώς όταν κάποιος συνεισφέρει στην κοινωνία εθελοντικά ή με οποιοδήποτε τέτοιο τρόπο, αυτός ο φορέας πρέπει να αντιμετωπιστεί με ιδιαίτερη προσοχή. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Μάρδα, θέλω ένα σχόλιο για την ιδέα του κυρίου Κουρουμπλή να υπάρξει ένα νησί στην Ελλάδα, στα πρώτη πάλων χωρών, που να έχει φορολογικές απαλλαγές, εν πάση περιπτώσει, για τα κρουαζιερόπλια. Πώς τη βλέπετε μπορεί να γίνει? Προσέξτε, αν δείτε την πρότασή μου για το ελληνικό, να σας έρθω παλαιότερα, που ήταν μια πρόταση, μπορώ να σας πω, η οποία θα επέφερε πάρα πολλά κέρδη στη χώρα. Δεν θα γινόταν ένας χώρος όπου θα κτίζονταν σπίτια. Η πρόταση δική μου ήταν να μην κτιστεί ούτε ένα σπίτι. Να είναι ένας χώρος ο οποίος να παράγει εισόδημα μέσα από οτιδήποτε δραστηριότητες που δεν είχαν σχέση με καζίνο, βέβαια. Έτσι. Εκεί στην πρότασή μου υπήρχε μια εισήγηση, ως πανεπιστημιακός βέβαια, που έλεγε ότι να υπάρχει ένας χώρος όπου στο ελληνικό να μαζεύαμε τα γραφεία του παγκόσμιου logistics, δηλαδή των εταιριών που ασχολούνται με τις μεταφορές. Το ελληνικό βρίσκεται ανάμεσα στον Πειραιά και σε ένα πολύ ωραίο αεροδρόμιο και βρίσκεται στο μέσο των τριών υπήρων.
Αυτό θα μπορούσε να γίνει. Αντί να κτίσουμε σπιτάκια, πολυκατοικίες και οτιδήποτε άλλο που σημαίνει ότι μόλις κτιστούν αυτά σταματούν να παράγουν πλούτο, αν οικοδομούσαμε κάποια γραφεία, κάποιους πύργους αν θέλετε στην περιοχή, όπου θα μπορούσαν εκεί να έρθουν εταιρείες που ασχολούνται με τις παγκόσμιες μεταφορές, κατανοείται ότι θα είχαμε παραγωγή εισοδήματος από τότε που θα κτίζονταν τα σπίτια. Εδώ δεν μπορούμε να μειώσουμε το μισό λοιπόν, χώρο. Προσέξτε. Μια χαρά γίνεται. Μια χαρά μπορούσε να γίνει. Αλλά αυτό όμως έπρεπε να προβλεφτεί στον διαγωνισμό που δεν τον κάναμε εμείς. Η πρόταση τον του Υπουργού, κάνα κάποια άλλη. Η πρόταση, τα πάντα είναι εφικτά. Τα πάντα είναι εφικτά, όπως και αυτό που πρότεινα ήταν εφικτό. Γιατί αυτά που προτείνουμε δεν είναι κάτι τα οποία δεν υφίστανται στον πλανήτη. Υφίστανται σε άλλες χώρες, απλά και μόνο υπάρχουν πολύ ωραίες πρακτικές που θα μπορούν να εφαρμοστούν κατά ορισμένες συνθήκες και σε αυτή τη χώρα. Η ιδέα σας για το ελληνικό Davos, τι επέγινε, κύριε Μάρτιν? Η ιδέα για το ελληνικό Davos, καταρχάς, δεν είναι μια ιδέα η οποία ήταν έτσι μια πιστολιά της στιγμής. Υπήρχε μια ομάδα η οποία δουλεύει από το 2011-2013 με πιο συστηματικό τρόπο. Έτσι, κάποιοι μερακλείδες, όπως λέω, επιστήμονες, μηχανικοί, ήμασταν μια ομάδα. Έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Δουλεύετε ακόμα? Βέβαια, σαφώς και δουλεύω. Η ομάδα έχει τη δική της πρόταση. Με στόχο? Την οποία ο στόχος είναι να κτιστεί το συγκεκριμένο νησί. Από εκεί και πέρα η ομάδα δουλεύει, ετοιμάζει κάποιες προτάσεις. Αυτές εδώ οι προτάσεις θα δοθούν και από εκεί και πέρα αποφασίζει μια κυβέρνηση. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο έτσι το είδαμε τελευταία στιγμή. Είναι ενήμερο και το οικονομικό επιτελείο. Καταρχάς υπάρχει μια απόφαση του κυβερνητικού του ΚΙΣΥΠ, η οποία ήταν θετική προς το συγκεκριμένο project. Από εκεί πέρα υπάρχει μία απόφαση ενός κυβερνητικού οργάνου και από εκεί πέρα υπάρχει και μία ομάδα η οποία ασχολείται συστηματικά με αυτήν εδώ την επένδυση και καταλαβαίνετε υπάρχει μία προσέγγιση στο όλο θέμα και αυτή την ανακοινώσαμε πριν γίνουμε ό,τι γίνουμε, ότι τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ που μας λείπουν από ιδιωτικές επενδύσεις δεν μπορούν να αποκτηθούν με τους συμβατικούς τρόπους σκέψης ό,τι αφορά τις επενδύσεις, που είναι σωστοί. Σωστές είναι οι προσπάθειες με σκοπό την προσέλκυση των επενδύσεων υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οτιδήποτε άλλο. Χρειαζόμαστε τέτοια μεγάλα project τα οποία παράγουν εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Επανερχόμαστε και με τα άλλα θέματά μας, κύριε Σχέση. Από 4 Σεπτεμβρίου, σήμερα, με τον Δημήτρη Οικονόμου και τη Μαρία Αναστασοπούλου. Καθημερινά, 6 με 10 το πρωί. Διοικώ μια δημιουργία. Στη μάχη, η ταχύτητα παίζει καθοριστικό ρόλο. Και δεν μπορεί να καθυστερεί μια εντολή επειδή